Έτσι είναι και δυνατά, δυνατά. Αχ, it's a scene confided, μια αγαπημένη στιγμή εδώ μέσα από το OK at Night, παρέα με τον Κώστα Μαρτάκη. Πάω, δεν κάνω λάθος, έχει εξομολογηθεί ξανά, Κώστα, ε. Ναι, και έχω κερδίσει. Δεν έχεις κερδίσει και νομίζω είχες καεί στις φλόγες, αλλά πρέπει να σου δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Λοιπόν, τη θέση που κάθεσαι την έχω κερδίσει, αλλά τέλος πάντων. Κανείς δεν έχει κερδίσει αυτή τη θέση, Κώστα, τέκνο μου. Αλλά παρόλα αυτά, θα σου δώσουμε άλλη μια ευκαιρία να αποδείξεις αν είσαι άγιος όπως θέλεις να πιστεύεις και να λες. Ωραία, θέλω να μου υποσχεθείς τώρα στον κόσμο. Καμία υπόσχεση, τέκνο μου, αυτά δεν είναι πράγματα σωστά. Λοιπόν. Θέλω να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι θα σου κάνω 10 ερωτήσεις. Να σου θυμίσω και εσένα και στους τηλεθεατές μας. Δεν θα σε κρίνουμε για αυτά που έχεις κάνει ή που θα μας πεις, αλλά θέλουμε να σε ειλικρινείς για την ειλικρινιά σου σε κρίνουμε. Μόνο έτσι. Είμαι πάντα ειλικρινής και το ξέρεις. Ωραία, χαίρομαι ιδιαίτερα. Οπότε θα μου απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις. Εντάξει, Κωστάκι μου. Ωραία, γιατί την προηγούμενη φορά. Την επόμενη. Εγώ πιάστηκα πια στην επόμενη. Ξανά έλαμπατε και την άλλη εβδομάδα, δεν με πειράζει εμένα. Την προηγούμενη φορά δεν σου απάντησε όλες. Ειλικρινέστατα, και είχα 10 στα 10 ή 9. Αλήθεια σου λέω, δεν θυμάμαι. Αν το λες εσύ, πολύ φανό. Απλά δεν θυμάμαι καθόλου. Λοιπόν, αλλά θα σου δώσω ευκαιρία. Να το, όχι και καλά τώρα, αλήθεια σου λέω, δεν θυμάμαι. Αλλά τόσες εκπομπές έχουμε κάνει. Αλλά παρόλα αυτά, θα δούμε τώρα σήμερα πώς θα τα πας. Είσαι έτοιμος? Πάντα. Πάμε για την πρώτη μας ερώτηση. Πέρασε καλά το καλοκαίρι σου, Κώστα Μαρτάκη? Όχι, δεν περίμενε. Θέλω να ακούσω νταν. Δεν υπάρχει νταν. Ακούσε λίγο Φροντές, άμα δεν απαντάς με ειλικρίνεια. Και δυνατά θα τις ακούσεις, πίστεψε να άκουσες τον εγώ πριν πώς ήταν. Κώστα Μαρτάκη, πέρασε καλά το καλοκαίρι σου? Πέρασα πάρα πολύ ωραία, ξεκουράστηκα. Αμαρτωλέ, πες μας τη μεγαλύτερη αμαρτία του φετινού του καλοκαιριού. Τελείως. Τη μεγαλύτερη αμαρτία. Ναι, για το φετινό σου καλοκαίρι. Καταρχήν. Θέλω να πω ότι έκανα ένα μήνα διακοπές, γιατί δούλευα 10 μήνες σερί. Και επειδή πρόσεχα αυτούς τους 10 μήνες γενικά τη διατροφή μου, τον ένα μήνα τις διακοπές έφαγα τα πάντα. Είναι αμαρτία αυτό? Δεν είναι αμαρτία. Για σένα ίσως, εντάξει. Ξέρω εγώ. Όχι, αλλά δεν πρόσεξες καθόλου. Καθόλου όμως, καθόλου. Γενικά δεν είμαι άνθρωπος που προσέχει πολύ. Είναι μέρος της ζωής μου ο αθλητισμός, αλλά αφέθηκα πάρα πολύ. Ωραία, εντάξει, αφού το λες εσύ αυτό και το θεωρείς αμαρτία, εγώ θα το δεχτώ. Αν γενικά προσέχεις πάρα πολύ τον εαυτό σου, αυτό όντως μπορεί να είναι αμαρτία για έναν άνθρωπο. Τη διατροφή μου, τον εαυτό μου. Τη διατροφή σου, εννοώντας και εγώ, ναι. Βαζομάσκες και τέτοια. Τι. Βαζομάσκες, λέω. Δεν είπα αυτό, τύπου επιδερμίδα. Λοιπόν, το δέχομαι. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Τι έγινε, παιδιά, πάνω? Συμφωνούν. Δεν λέω εγώ. Τι μας ενδιαφέρει αν έφαγε ή δεν έφαγε. Αμαρτίες θέλουμε να μάθουμε αν έκανε. Κώστα, δεν ξεκινήσαμε καλά. Τι πειράζει. Εντάξει. Αν την επόμενη φορά θες δεθέσαι εκεί θα κάτσε. Δεν τον βλέπω ξανακαλέσμενο το Μαρτάκι. Άμα θέλει να κάτσε εδώ. Λοιπόν, δόξα ή χρήμα. Διαλέγεις ένα από τα δύο. Δόξα ή χρήμα. Και φυσικά μου εξηγείς γιατί. Αυτά συνήθως πάνε μαζί, έτσι. Φυσικά και πάνε μαζί κάποιες φορές, κάποιες φορές όμως όχι. Απαραίτητα. Ναι, το λέω πραγματικά και μην ακούσω τίποτα να φροντίσω από πάνω. Ναι. Θα προτιμούσα το χρήμα, διότι να με το χρήμα... Να τι θες εσύ να πεις. Ναι. Όχι, ξέρω εγώ. Και ναι. Πριν αυτό που ήθελα, είπα και ακούσα φροντές. Εντάξει, την αμαρτία την έχουμε συνδυάσει με κάτι άλλο τώρα, πάω κι εγώ πίσω. Καλά, ξέρεις. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, χρήμα, για ποιο λόγο? Χρήμα, γιατί πιστεύω ότι με το χρήμα, πέρα ότι μπορούμε να ζήσουμε εμείς, επειδή συγκεκριμένα εγώ συντηρώ και την οικογένειά μου, βοηθάω την οικογένειά μου, είμαι άνθρωπος γενικά που το χρήμα το υπολογίζω ως να βοηθήσω την οικογένειά μου και κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη πραγματική. Νομίζω το χρήμα θα διάλεγα για να μπορώ να βοηθήσω πιο πολλούς ανθρώπους. Και είναι προς τιμήν σου, πολύ πολύ ωραία. Μάλλον θέλει να είναι και πάνω. Μπορεί. Θα σου έρθει τώρα κάτω. Περίμενε. Συμπλήρωσε μου τη φράση. Η τελευταία φορά που σκέφτηκα να χαστουκίσω μια γυναίκα ήταν. Πήγα να πω εσένα πριν από λίγο. Αλλά τέλος πάντων. Που ήθελε, παιδιά, ήθελα να κάτσω όρια καλά εδώ. Μα είναι δυνατόν, το έχω κερδίσει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κερδίσει τίποτα. Δεν υπάρχει όρο παιχνιδιού που να λέει ότι θα κάθεσαι εδώ. Λοιπόν. Να χαστουκίσω γυναίκα. Έχω την άποψη πραγματικά, το πιστεύω και όλες αυτό, τις γυναίκες δεν πρέπει να τις βαράμε. Μπορεί κάποια στιγμή να ξεφεύγουμε και να μιλήσουμε λίγο άσχημα, αλλά αυτό και εμείς, να γι' αυτό και εμείς λέμε χαστούκι, δεν λέμε τίποτα άλλο προς Θεού. Δηλαδή το χαστούκι μοναδικό... είναι σε απλό νησχέρι. Ναι, ρε παιδί, είναι το μοναδικό το οποίο ξέρεις, μπορεί να κάνει ένας άντρας, φαντάζομαι, δηλαδή μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ναι, ναι, φαντάζεσαι όμως ταινίες. Ένα χέρι. Φουρνόφιαρο. Κάπως έτσι, ή το δικό, κάνει και το δικό σου χέρι έτσι. Το δικό μου τι.
Μεγάλο, τι είναι μικρό. Να φάει ένα μικρό προσωπάκι. Προς Θεού, και εγώ δεν θα το ήθελα. Προς Θεού, προς Θεού. Δηλαδή θα φύγει απέναντι η γυναίκα. Οπότε ποτέ δεν βαράμε τις γυναίκες. Μπορεί να μιλήσουμε λίγο πιο άσχημα πάνω στα νεύρα, αλλά ποτέ δεν απλώνουμε χέρι. Πότε λοιπόν ήταν τελευταία φορά που σκέφτηκες να μιλήσεις λίγο πιο άσχημα σε μια γυναίκα, αφού δεν μιλάω. Πρόσφατα. Πρόσφατα πολύ. Πρόσφατα τύπου. Το τελευταίο μήνα, ας πούμε. Το τελευταίο, όχι. Πριν ένα μήνα. Μάλιστα. Δηλαδή, δύο μήνες περίπου έχω περάσει. Καλά, δεν τρέπεσαι, τι είναι αυτά που μου λέτε πάνω. Ακούω. Είναι έτσι για μην άκουγες. Μου λένε, πω έχουν γυναίκες που τους αρέσει όμως αυτό. Το ξύλο. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνείς κιόλας. Ναι, μερικές που. Όχι ότι το τραβά ο οργανισμός, το θέλουνε. Κώστα, δεν το σώζουμε ούτε εσύ ούτε εγώ. Ποια πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη υπερβολή που έχεις ακούσει για το άτομό σου, είτε σε κάποια εκπομπή ραδιοφωνική τηλεοπτική, είτε να έχει γραφτεί για σένα. Η μεγαλύτερη υπερβολή που έχει υποθεί για σένα. Ότι είμαι αλήθωρος, και αυτό το άκουσα στις αρχές κιόλας όταν ξεκίνησα την καριέρα μου. Ότι είμαι αλήθωρος και χοντρός. Αυτά τα δύο μου είχαν κάνει πολύ εντύπωση. Γιατί όλα τα άλλα, να μην αρέσει η φωνή μου, να μην αρέσει η εμφάνισή μου, αυτά τα ψιλοδέχομαι. Τώρα. Στραβός, αλήθωρος ή χοντρός, δεν σκοτώ πάνω. Και όχι, με συγχωρείς. Και μετά με πιάσε μια κατάθλιψη και τα φάγα όλα για ένα μήνα, αυτό που σου έλεγα τις διακοπές. Όχι, αυτό σου λέω στις αρχές, πριν πλάκα, πέντε πλάκα, χρόνια. Λοιπόν, οκ, δεκτό, πολύ πολύ δεκτό. Τα θέλω να τα ακούω αυτά τα αλλιώ, μ' αρέσουν. Θέλουμε να μοιραστείς μαζί μας μια ένοχή σου απόλαυση. Κάτι που το κάνεις και αισθάνεσαι ενοχές. Πάλι οι βραντές θα πέσουν, το φαγητό θέλω να πω. Γιατί όχι, το φαγητό πολύ το έχουν πει σαν ένοχη απόλαυση. Γιατί είναι πραγματικά, θεωρώ ότι είναι από τις μεγαλύτερες απολαύσεις το φαγητό, για μένα προσωπικά. Ένα καλό φαγητό είναι νομίζω. Και ένοχη απόλαυση πότε είναι, αργά το βράδυ που λένε πιο καλά, δηλαδή να τρώμε το βράδυ. Ένοχη απόλαυση είναι μετά το πρώτο πρόγραμμα στο μαγαζί που δουλεύω. Τρεις η ώρα. Γύρω στις 2 περίπου, 2.30 που τρώω. Και κάτσε, τρώω. Ρε φίλε, και μετά ξαναβγαίνεις πάνω στη σκηνή. Και μετά ξαναβγαίνω, ναι. Πώς μπορείς, τρώω, δεν φαντάζεσαι και εσύ τα πάντα, αλλά τρώω αρκετά. Και δεν βαραίνεις μετά τύπου να. Όχι, όχι. Είσαι οκ. Okay. Έχω ξέρει ότι πιο πολλές αδελφοί σου τρώνε ξημερώματα, από αυτό είναι επίσης χειρότερο. Και αυτό. Αυτό άλλο, αυτό είναι το πρόβλημα. Α, συγγνώμη, τρως. Χριστός Παναγία, τρως δηλαδή στις 3 και μετά ξανατρώ στις 5-6. Στις 7 που γυρνάω στο σπίτι. Τι περνάει πολύ ώρα μέσα. Πες μου κάτι που τρως για πρωινό τώρα, είμαι πολύ περίεργο. Δημητριακά. Α, κανονικό πρωινό εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Εγώ νόμιζα τίποτα βρώμικο. Ξέρεις αυτά που λένε τα βρώμικα. Όχι, είπαμε, εντάξει. Εντάξει, όχι. Ήμουν μετά. Δεν θα πω αργά στην κόλαση. Στην κόλαση όλοι χωράμε, φίλε. Όλοι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερό σου λάθος σε επαγγελματικό επίπεδο.